ότι τα όρια του καθενός τα ορίζει ο ίδιος. Όλα έχουν να κάνουν με την προσωπικότητα του ανθρώπου. Έχουμε βρεθεί σε μέρος και μάλιστα μεγάλο χώρο που είχε η ράμπα στην είσοδο και για να πας στην τουαλέτα έχει σκαλιά. Μπορεί και κάποιος άλλος να σε δει και να πει φίλε και εγώ μπορώ, δηλαδή να το κάνω. Δηλαδή όταν βγαίνω έξω από το νερό νιώθω πιο δυνατός να συνεχίσω την ημέρα μου. Δηλαδή εκτιμάμε πράγματα που παλιά μπορεί να ήταν απαρατήρητα. Γεια σας, ονομάζομαι Νίκος Κοντού, είμαι 28 χρονών και από εδώ είναι η γυναίκα μου η Ανθή. Ονομάζομαι Ανθή Παλά. Για εδώ και 2 χρόνια ο σύζυγός μου και το αγόρι μου εδώ και 9 χρόνια. Πάει μακριά η βαλίτσα. My boyfriend. Η τετραβληγία αφορά και τα 4 άκρα, η αναπηρία αυτή. Συγκεκριμένα στη δική μου περίπτωση έχω χτυπήσει στον α5-α6 σπόνδυλο, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον αυχενικό. Ναι, δηλαδή, τον αυχενικό. Ναι. Οπότε από το στήθος και κάτω, στην ουσία δεν νιώθω τίποτα και δεν κουνάω τίποτα. Έχω μία μερική κίνηση στα άνω άκρα, που σε κάθε περίπτωση πάντα σε τέτοιου είδους ατυχήματα είναι αναλόγως, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ένα ατύχημα μετά από μία βουτιά στην πισίνα, και έπεσα με το κεφάλι και εκεί έκανα την κάκωση. Η μέρα που συνέβη και αυτό ήταν στις 25 Οκτωβρίου του 19 σε ένα ξενοδοχείο που ήταν και η μέρα του γάμου μας. Οπότε μετά, δηλαδή στο γλέντι, ένα τέταρτο πριν φύγουμε να αποχωρήσουμε από την αίθουσα, έγινε αυτό το συμβάν. Στην την συγκεκριμένη φάση, ειλικρινά θα σου πω ότι έκλαιγα τις δύο πρώτες μέρες με αναφιλητά στα μάτια γιατί χαμός. Μετά λέω, δεν θα σε δέσουμε και σένα να πας στην ψυχιατρική, ας πούμε, κλινική, να είμαστε και δύο μέσα στα νοσοκομεία. Πρέπει να είσαι κι εσύ έτοιμος να δεχτείς αυτό που θα σου πει ο άλλος. Ο γιατρός που τον χειρούργησε μας είπε ότι να είστε χαρούμενοι αν καταφέρει να κάτσει στο αμαξίδιο, όχι να σηκωθεί ή οτιδήποτε. Ότι εύχεται να μπορεί να καθίσει στο αμαξίδιο. Ο άλλος που είναι στα αρχικά στάδια δεν πρόκειται να αποδεχθεί, γιατί και εγώ στην αρχή δεν είχα αποδεχθεί ότι μπορεί να είμαι σε αυτή την περίπτωση. Αποκλείς τον εαυτό σου και λες, εγώ δεν είμαι σε αυτή την περίπτωση, εγώ θα γίνω καλά. Είχαμε ένα μήνα στο σπίτι, μετά πήγαμε Ελβετία και μετά πήγαμε στο φιλοκτήτη και τώρα που κατάσταση στην Αθήνα. Μπορώ να πω ότι στην Ελβετία όταν πήγαμε με το σκεπτικό ότι είναι κέντρο αποκατάστασης, άρα τι σημαίνει αποκατάσταση, ότι θα επανέλθω όπως ήμουν παλιά. Και φυσικά είναι και αυτό που πιστεύω ότι ίσως ταυτιστεί και πάρα πολύ ο κόσμος που θα το δει το βίντεο αυτό, το ότι όταν συμβαίνει κάτι σε έναν δικό σου άνθρωπο, αυτό που θέλεις εσύ είναι να πας στα καλύτερα. Να προσπαθήσεις να του δώσεις το καλύτερο και έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι όσο πιο καλό είναι το κέντρο, τόσο πιο καλά σε εισαγωγικά θα γίνει. Δηλαδή τόσο πιο κοντά σε αυτό που ήταν πριν. Εμείς τουλάχιστον με αυτήν την λογική πήγαμε στο εξωτερικό. Γενικά το χρονικό διάστημα που ήμασταν στην Ελβετία σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ήτανε αρχές, ήτανε... Γιατί δεν είχαμε ουσιαστικά καταλάβει ούτε τότε τι ακριβώς συνέβαινε. Πιστεύαμε δηλαδή ότι ήταν κάτι προσωρινό, ας πούμε, ότι με δουλειά, με κόπο, με ατελείωτη προσπάθεια θα τα καταφέρουμε συσταγωγικά, δηλαδή ότι εμείς μαζί μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα και θα ξαναείμαστε όπως ήμασταν και πριν. Αυτό σαν να είναι ένα συννεφάκι που πέφτεις πάντα άτσαλα. Που ήταν διαφορετικό, θα έλεγα εγώ, στην Ελβετία, είναι ότι είδαμε και άλλους ανθρώπους που ήταν σε αμαξίδι. Ναι. Επειδή όλα γίνανε τόσο γρήγορα, δηλαδή και μετά το ατύχημα είσαι στο νοσοκομείο σε μια κατάσταση που σου βάζουν φάρμακα, είσαι σε μια φάση που δεν έχεις καταλάβει το τι γίνεται, γιατί πριν έχουν γίνει τόσο γρήγορα όλα, πριν ένα δευτερόλεπτο βήσουν σε εισαγωγικά με στην τρελή χαρά και μετά ξαφνικά βήσεις σε ένα νοσοκομείο. Αυτό δηλαδή μου πήρε αρκετό διάστημα για να συνειδητοποιήσω το τι γίνεται και είχα σκεφτεί ότι μπορεί να φύγει από τη ζωή μου, αλλά πίστευα ότι το μόνο που χρειαζόταν ήταν χρόνος και από την πλευρά της συμπερατοδίκης και από την πλευρά μου, γιατί είχαν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν ήξερα άμα μπορούσε να, όχι να, συμβιβα, να το διαχειριστεί, γιατί στα κέντρα αποκατάστασης όσο είναι, έχεις βοήθεια από τους νοσηλευτές, είσαι σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Όταν όμως πηγαίνεις έξω στην καθημερινότητά σου, εκεί καταλαβαίνεις ότι ο άλλος μπορεί να μην δεχθεί να συνεχίσει τη ζωή του έτσι. Κανένας δεν έχει ονειρευτεί τη ζωή του μετά από ένα τύχημα να είναι σε ένα αμαξίδιο, αλλά η ζωή έχει δυσκολίες.
και έπρεπε να δούμε αν όντως μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν τον λυπάμαι, γιατί παραμένει ο ίδιος άνθρωπος που θαυμάζω από τη στιγμή που τον ξέρω και όχι από τη στιγμή που είμαστε μαζί. Γιατί ό,τι βάλει στο μυαλό του το καταφέρνει και παραπάνω. Και δεν έχω ξαφνιαστεί με τον τρόπο που έχει αντιμετωπίσει την αναπηρία του. Γιατί μπορεί να ακουστεί κλισέ, αλλά δεν περίμενα και κάτι λιγότερο. Εγώ από την πλευρά μου αυτό που έκανα είναι να του δείξω ότι μπορεί. Γιατί υπάρχει και εκείνη η φάση που πιστεύεις ότι δεν μπορείς να πας παρακάτω. Εγώ του έδειξα ότι εσύ είσαι αυτός που ήσουν και πριν και όπως τα κατάφερες, τα καταφέρνεις πάντα, έτσι θα τα καταφέρεις και τώρα. Δεν τον λυπάμαι και δεν υπάρχει και λόγος, ας πούμε, να τον λυπηθώ από αυτή την άποψη. Του κάνω tough love. Λέω, η φάση είναι τώρα που έχει καταλάβει την αναπηρία που έχω και ξέρει ότι τι μπορώ να κάνω και τι δεν μπορώ να κάνω. Δεν είναι τόσο tough bullying, αλλά στην αρχή υπήρχε πάρα πολύ tough bullying, γιατί νόμιζα ότι μπορούσα να κάνω τα πάντα και στην τελική δεν μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα και εκεί έτρωγα πολύ bullying. Μιλάμε για αποδοχή. Η αποδοχή, πρόσεξε, είναι πολύ συγκεκριμένη. Ναι. Δεν αφορά την αποδοχή του τι συνέβη. Είναι η αποδοχή της κατάστασης. Γιατί εμείς, και το λέω αυτό και πραγματικά το εννοώ, δεν θα δεχτούμε ποτέ ότι μας έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να το αποδεχτείς. Πώς θα το εννοήσεις ότι την ημέρα του γάμου σου έγινε αυτό το πράγμα? Θα μας τρίψει. Ή και κάθε δεν τύχημα, υπάρχει δεν περίπτωση να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν το συνειδητοποιεί ο ανθρώπινος νους αυτό το πράγμα. Αυτό που έχουμε αποδεχτεί είναι ότι okay, συνέβη. Πάμε παρακάτω. Ό,τι και να, δηλαδή. Αυτή είναι η αποδοχή. Δηλαδή. Αυτές είναι οι δυσκολίες της ζωής. Δηλαδή σου συμβαίνουν και από εκεί και πέρα πρέπει να βρεις τρόπους να συνεχίσεις. Υπάρχουν δύο πλευρές. Η πλευρά, όπως είπες, η χαρούμενη, ή η πλευρά η στεναχωρημένη, η μίζερη. Ναι, ρε φίλε, είναι δύσκολο να είσαι σε αμαξίδιο. Είναι δύσκολο να μεταφέρεσαι. Όλα είναι πιο δύσκολα. Αλλά είναι από ποια πλευρά θα το δεις. Καθαρά. Άμα δηλαδή ήσουν μίζερος από πριν ή στενάχωρος ή το οτιδήποτε. Θα είσαι και στην επόμενη σου ζωή. Δεν είναι δηλαδή. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Μπορείς να μιλήσεις τώρα. Ευχαριστώ. Και εμείς έχουμε αποφασίσει ότι δεν έχουμε όρια. Βασικά. Πάντα δεν είχαμε όρια και τώρα είναι ακόμα. Δηλαδή η ζωή μας αυτή τη στιγμή είναι ένα challenge. Αυτό που. Δηλαδή δεν είναι ποτέ βαρετή. Είμαστε πολύ μεγάλοι Disney fans. Και αυτό που λέγαμε πάντα είναι το στο άπειρο και ακόμα παραπέρα, ξέρεις. Από πάντα, όχι τώρα. Θα έλεγα ότι έχει αλλάξει είναι το μεταξύ μας, το ότι εμάς τους δύο σαν ζευγάρι, σαν ντουέτο μας έχει φέρει πιο κοντά και ουσιαστικά είναι αυτό που λες, το ότι μαζί για τα πάντα, αλλά τώρα υπήρχε και όντως λόγος να δείξεις το ότι είσαι όντως εκεί για τον άλλον, για τα πάντα. Είμαστε καλά, είμαστε στη Θεσσαλονίκη, είναι η πρώτη φορά ουσιαστικά μετά από το ατύχημα, μετά το γάμο μας που είμαστε για διακοπές. Πολύ σημαντικό, γιατί ήταν ο πρώτος στόχος. Ήταν δηλαδή ένας από τους μακρινούς μας στόχους αυτός, γιατί μας αρέσει να πηγαίνουμε ταξίδια, οπότε νιώθουμε πάρα πολύ περήφανοι που είμαστε εδώ και μόνο και μπορούμε και κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι δεν τα έχουμε περάσει τα στάδια, δεν πιστεύω ότι έχουμε θρηνήσει ακόμα, που λένε εγώ ότι υπάρχει το grieving process. Εγώ νομίζω ότι το έχω. Εγώ δεν πιστεύω ότι το έχω κάνει ακόμα. Περνάω στιγμές. Εγώ έχω περάσει αυτό το, δηλαδή, μπορώ να πω τους πρώτους 5-6 μήνες ήμουνα αρκετά χάλια ψυχολογικά. Είπαμε άτομα σε αναπηρικά αμαξίδια ή με μία πάθηση και δεν είχαμε καταλάβει, δηλαδή, εγώ δεν είχα καταλάβει για ποιο λόγο βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι σε ένα αμαξίδιο. Νόμιζα που ήταν εγκυβιανετής και να σου πω την αλήθεια, δεν είχα ποτέ αναρωτηθεί για ποιο λόγο. Επειδή δεν υπήρχαν στη ζωή μου, δεν είχα ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι όταν κάποιος μένει, έχει ένα ατύχημα, μπορεί να είναι σε αυτήν την κατάσταση. Η δουλειά που ασχολούμαστε δεν ήταν 100% προσβάσιμες, αλλά... Στη δική σου περίπτωση, επειδή έρχονται και οικογένειες, ναι, και αυτό είναι τις πιο... μαμάδες με τα καρότσια. Ναι. Υποσυνείδητα, χωρίς να το καταλαβαίνει, το έκανε, ναι, το μαγαζί του προσβάσιμο, αλλά χωρίς να έχει στο μυαλό του τους ανθρώπους στα αμαξίδια, ας πούμε. Ερχόντουσαν κατά καιρούς άνθρωποι σε αναπηρικά αμαξίδια. Όμως όταν βλέπει κάποιος αμαξίδιο, λέει, α, κάτι έπαθαν τα πόδια του. Δηλαδή, εγώ στη δουλειά μου έχω πολύ τριβή με παιδιά.
τα παιδάκια ή και ο κάθε ένας νομίζει ότι έσπασες το πόδι σου, κάτι έπαθε στα πόδια σου. Όταν τους λες που απλά τραυμάτισες τον αυχένα σου, τους κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και δεν τους κάνει μεγάλη εντύπωση επειδή πες, βλέπουν πολλούς σε αμαξίδια. Δεν τους κάνει εντύπωση που δεν μπορούν να περπατήσουν, τους κάνει τα μεγάλη εντύπωση που έχεις αναπηρία και στάνω άκρα. Και νομίζω ότι και επειδή και εμείς δεν το κατανοούσαμε στην αρχή, δηλαδή κατανοούμε πλήρως την άγνοια που μπορεί να έχει ο κόσμος γύρω από αυτό, γιατί πραγματικά την είχαμε κι εμείς. Δηλαδή εδώ εμείς το ζούσαμε και δεν καταλαβαίναμε τι συνέβαινε. Και πλέον όταν το μάθαμε, θέλαμε να το μεταδώσουμε και στους άλλους, να το μάθουν και άλλοι έτσι όπως το μάθαμε εμείς. Ίσως να τους βοηθούσαμε με τρόπους που θα θέλαμε να είχαμε βοηθηθεί και οι ίδιοι. Το πρώτο βλέμμα είναι άμα είσαι σε αμαξίδιο. Μετά, όταν δηλαδή είσαι στο τραπέζι και είσαι στους γύρω σου, ξαφνικά έχουν ξεπεράσει το στάδιο που είσαι σε αμαξίδιο και ξαφνικά σε βλέπουν που κινείς τα χέρια σου με διαφορετικό τρόπο. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο σοκ. Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος στο ότι ο ανθρώπινος οργανισμός πόσο σε εισαγωγικά ευάλωτος μπορεί να γίνει από ένα δευτερόλεπτο. Όταν είσαι στην εγώ πώς το βλέπω, όταν είσαι μέσα στην καθημερινότητα, τρέχεις για τη δουλειά σου, τρέχεις για πράγματα, δεν σκέφτεσαι όλα αυτά τα πράγματα. Με το που σου συμβεί κάτι και μπεις στο νοσοκομείο, εκεί καταλαβαίνεις που υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Εμείς πόρτα, η κάθε πόρτα στα νοσοκομεία όλου του κόσμου κρύβει μέσα κάτι που κανείς δεν μπορεί να φανταστεί. Δηλαδή εγώ μετά το ατύχημα βλέπω ασθενοφόρο και λέω... Αυτή τη στιγμή που βλέπω το ασθενοφόρο και πηγαίνει δίπλα μου, δεν ξέρεις τι κουβαλάει. Αυτός ο άνθρωπος, γιατί και εγώ είχα μεταφερθεί με ασθενοφόρο και βλέπεις τα μάξια έξω και λες, εγώ μεταφέρομαι από ένα ασθενοφόρο για να πάω σε ένα νοσοκομείο και ο άλλος πηγαίνει δίπλα και βγαίνει, δηλαδή συνεχίζει τη ζωή του κανονικά. Πώς στην ίδια στιγμή, πώς υπάρχουν δύο διαφορετικές ζωές. Εμείς ήμασταν δηλαδή μέσα στα ασθενοφόρα και βλέπαμε τους άλλους έξω και τώρα ξαφνικά είμαστε εμείς έξω και βλέπεις τον άλλο. Είναι πολύ surreal όλο αυτό. Δυστυχώς δεν μπορώ αυτόνομα να κινηθώ οπουδήποτε. Αν είχα μια πιο μικρή, πιο χαμηλή κάκωση και ήμουν πιο ανεξάρτητος, πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο ενοχλητικό. Mm. Δηλαδή αυτόνομα για να κινηθείς έξω, αν είσαι μόνος σου, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Ναι, γιατί συνήθως είμαστε ή μαζί είτε είναι με κάποιον άλλον που και κάποιο εμπόδιο να βρει σε αυτή τη φάση θα βοηθηθεί, ας πούμε. Λόγω της υψηλής αναπηρίας που έχω. Πήγαμε στο Σύλλογο Περπατώ που κατά τη γνώμη μου ήταν η καλύτερη επιλογή που κάναμε, γιατί και η Ανθή μέσα από εκεί έμαθε για την αναπηρία. Όταν εμείς αποφασίσαμε και πήγαμε στον Περπατώ, πηγαίναμε κάπου. Αυτό σου δημιουργεί το κέντρο αποκατάστασης. Απλά μας το είπε ένας άνθρωπος που είδαμε μία φορά στη ζωή μας να πάμε σε μία πόλη που δεν ξέραμε κανέναν, που είχαμε μιλήσει απλά στο τηλέφωνο με έναν άνθρωπο. Δηλαδή πηγαίναμε πολύ στα τυφλά. Από το ωραίο κέντρο αποκατάστασης που με ένα κουδουνάκι ερχόταν η νοσηλεύτρια. Πηγαίναμε μαζί, δηλαδή τελείως ευάλωτοι. Και απλά αυτό που μας. Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αλλά αυτό που λάβαμε είναι μια τεράστια αγκαλιά. Και ένα καινούριο μέλλον. Η οποία μετά έσφιξε και μας έβαλε μέσα και ήταν ακριβώς αυτό που νιώσαμε, ότι ήταν πραγματικά η οικογένεια που βρήκαμε. Δηλαδή πριν πάμε στη δική μας οικογένεια, ήταν αυτή η οικογένεια που μας αγκάλιασε για πρώτη φορά, γιατί δεν είχαμε πάει πια σπίτι ακόμα, έτσι όπως ήμασταν πια και ο νέος μας, ας πούμε, αυτός, κάπως έτσι, μιλώντας περισσότερο για τον Νίκο, ένιωσε αυτή την αποδοχή. Ναι. Δηλαδή το ότι πήγαμε εκεί μπορούσε να κάνει σούπερ ωραία πράγματα, δραστηριότητες από εδώ, από εκεί, να γνωρίσει άλλους ανθρώπους σε παρόμοια κατάσταση, οι οποίοι κάνανε πάρα πολλά πράγματα, ταξιδεύανε από εδώ, από εκεί. Άνοιξε ένας καινούριος κόσμος για μας. Εκεί νιώσαμε ότι μπορούμε ζωή, να συνεχίσουμε τη ζωή μας όπως και πριν ή αν όχι και καλύτερα. Και εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά δεν ξέρω πού θα ήμασταν εάν δεν πηγαίναμε εκεί. Αυτό δηλαδή μπορώ να το πω πραγματικά και ειλικρινά μέσα από την ψυχή μου για αυτόν τον σύλλογο και για αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα. Θα σας πω την ιστορία πώς πήγαμε στο Σύλλογο Περπατώ. Ήταν μία μέρα στο κέντρο αποκατάστασης και ζητούσα εγώ κάποιες λεπτομέρειες από κάποια νοσηλεύτρια και μου λέει ο καλύτερος, επειδή υπήρχε και ένας άλλος τετραπληγικός που ήταν παλιά στο κέντρο αποκατάστασης, μου πρότεινε να μιλήσω με αυτόν. Γιατί όταν είσαι σε μια τέτοια, όταν είσαι στην ίδια τέτοια φάση και έχεις περάσει το ίδιο, όταν απευθύνεις ένα τέτοιο άτομο, ξέρει να σου δώσει τις καλύτερες απαντήσεις.
Και ουσιαστικά σου είπα ότι ο συγκεκριμένος ήταν και τελείως αυτόνομος. Ναι. Κάτι που εμάς μας φάνταζε, λέμε, πώς γίνεται αυτό, δηλαδή τελείως αυτόνομος και τετραπληγικός. Δηλαδή ξαφνικά άνοιγαν άλλοι ορίζοντες ναι. μπροστά μας. Οπότε γνωρίζουμε τον Ανδρέα, έρχεται στο κέντρο αποκατάστασης, μιλάμε από κοντά και αποφασίζουμε να πάμε στο. Μας λέει ότι και στο, στον περπατό υπάρχει ένας γιατρός που είναι φυσίατρος. Φι. Που είναι φυσίατρος τετραπληγικός και εκεί πέρα έδεσε το γλυκό. Λέμε που καλύτερα να πάμε, πριν πάμε σπίτι μας, να πάμε και κάπου από εκεί. Κάπου που νιώθαμε ότι θα μας προετοίμαζαν να πάμε πια στο σπίτι μας έτοιμοι. Να βλέπαμε το πώς ζει τελικά αυτός ο αυτόνομος, ο τετραπληγικός, ας πούμε. Που... Το κέντρο αποκατάστασης στην Ελβετία ήταν μια πολύ καλή επιλογή, άμα τα δούμε τώρα, για το λόγο ότι από την πρώτη μέρα που πήγαμε, προσπαθήσαμε να με κάνουν πιο αυτόνομο. Ενώ αν μην ήμουν να πιστεύω εδώ στην Ελλάδα, δεν θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα αναζητούσαμε. Το πρώτο πράγμα που θα αναζητήσουμε είναι να περπατήσουμε. Κοιτώντας πίσω, δηλαδή, λέμε ότι οι επιλογές που κάναμε... Και για το χρονικό περιθώριο, ναι. Κάθε χρονική στιγμή ήταν ακριβώς σωστή για τη στιγμή εκείνη που έπρεπε. Για μας. Όπως έχω πει, είναι αναλόγως του χαρακτήρα. Δεν έχει σχέση αν είσαι αμαξίδιο ή δεν είσαι. Απλά στο αμαξίδιο έχει πιο πολλούς περιορισμούς. Και αυτοί οι περιορισμοί είναι που εμάς, με το Σύλλογο Περπατώ, είναι που τους καταπολεμήσαμε. Γιατί λέγαμε, πώς θα πάμε στη θάλασσα. Και σκεφτόμουν εγώ 10.000 τρόπους πώς θα πάω στη θάλασσα. Το παίρνουμε. Θα με πάρετε σηκωτό. Χέρια, θα με πάρετε. Γιατί τα περισσότερα πηγή στο διαδίκτυο, άμα δεις, υπάρχουν πολλοί που θα τους σηκώσουν και θα τους βάλουν στη θάλασσα. Έτσι για να δείξουν τη δύναμη ψυχής και τη δύναμη που έχουν και το παιδί το. Σηκώνω από εδώ και το παίρνω εκεί. Οπότε με το Σύλλογο να Περπατώ. Να κάνει το μπάνιο του. Ναι. Οπότε με το Σύλλογο Περπατώ, όλες αυτές οι απορίες μας λυθήκαν. Δηλαδή, πώς θα πας στη θάλασσα, πώς θα μεταφέρει. Δηλαδή... Και ότι το κάνεις αξιοπρεπέστατα, ναι. Συσσαγωγικά. Δηλαδή, το ότι δεν νιώθεις ότι είσαι βάρος πρώτον. Και ότι το κάνεις τύπου όμορφα. Θέλεις μια προετοιμασία απλά. Και φυσικά το ότι ξέραν και τι κάνανε έτσι. Δεν τον πιάσανε ναι. σαν και τον. Και εμείς, εγώ ένιωσα πάρα πολύ άνετα γιατί λέω. Όσο να είναι, το σώμα σου επειδή βρίσκει αυτήν την κατάσταση που είναι, όλα είναι από μία κλωστή. Δηλαδή, άμα σε πιάσει κάποιος και δεν σε πιάσει καλά και πέσεις κάτω, μετά ξεκινάνε άλλα. Επειδή δεν νιώθεις, στα σημεία μπορεί να σου κάνει ζημιά. Θυμάμαι όταν είχαμε γυρίσει στη Ρόδο από τον Περπατώ, εμείς νιώθαμε τόσο σίγουροι. Είχαμε έτοιμοι να κατακτήσουμε τον κόσμο και φτάνουμε στο αεροδρόμιο. Μας είχαν εκεί υποδοχή, φίλοι μας, χαμό. Και οι γονείς μας ξεκινάνε να κλαίνουν. Και δεν ξέραμε άμα κλαίνουν από τη χαρά ή άμα κλαίνουν από λύπη. Άμα... Αλλά ναι, και θέλουμε να το πούμε γι' αυτό ότι από τους γονείς μας, ας πούμε, okay, ο καθένας το αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο όπως όλοι. Ούτε ο Νίκος το διαχειρίζεται όπως εγώ, ούτε εγώ όπως ο Νίκος, ο καθένας ξεχωριστά. Αλλά είχαμε πάρα πολύ μεγάλη στήριξη από τις οικογένειές μας και από τους φίλους μας και μας βοηθήσαν και πάρα πολύ όταν γυρίσαμε στη Ρόδο να προσαρμοστούμε πίσω δηλαδή στην κανονικότητά μας. Η καθημερινότητά μου πριν το ατύχημα δεν έχει πολλές διαφορές με την καθημερινότητα που έχω τώρα. Η δουλειά μου, η μόνη διαφορά ήταν ότι η δουλειά, εκεί που μέναμε και εκεί που ήταν η δουλειά μου ήταν περίπου στη μία μισή ώρα απόσταση. Τώρα όμως επειδή μένουμε πιο κοντά στη δουλειά μου, συμπίπτει με το χρόνο που θέλω να προετοιμαστώ για να πάω. Εμένα η καθημερινότητα μου κάθε πρωί, δηλαδή έχω 4 φορές την εβδομάδα προπόνηση κολύμβησης, επειδή δεν οδηγώ, πρέπει κάποιο, συγκεκριμένα έρχεται ο πατέρας μου και με παίρνει από το σπίτι για να πάμε στην κολύμβηση. Θέλω περίπου στα 35 λεπτά για την ένδυσή μου. Εντείνεσαι μόνος. Ναι, ναι, γιατί εντείνουμε μόνος μου πλέον. Σηκώνεται μόνος του. Η προσβασιμότητα είναι σχετική με την αναπηρία πάντα που έχεις. Και όταν μιλάμε για προσβασιμότητα δεν μιλάμε μόνο για κινητική αναπηρία, κινητική, έτσι. Για τυφλούς, μιλάμε έχει... για όλες τις μορφές αναπηρίας. Δηλαδή, μιλάμε και για τυφλούς, μιλάμε και για άλλες μορφές αναπηρίας. Ναι. Για να είναι προσβάσιμος οποιοδήποτε χώρο. Σε μια ιδανική κατάσταση και άμα το δεις από την πλευρά πρέπει όλα να είναι προσβάσιμα γιατί και εμείς ως σε αναπηρικά μαξίδια και ό,τι βλάβει ο καθένας πρέπει να είναι προσβάσιμα μπορεί να κινηθεί έξω αυτόνομα. Σε μια ιδανική κατάσταση. Δυστυχώς, επειδή οι περισσότεροι δεν είναι ανάπηροι, έχουν προσαρμοστεί τα δεδομένα και οι ανθρώπους περπατάνε. Λογικό. Η προσβασιμότητα σε κάθε αναπηρία είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή, αν ήμουν
ακόμα πιο αυτόνομος από όσο είμαι και μπορούσα να κινηθώ σε εξωτερικούς χώρους, εκεί πέρα θα μου ήταν εμπόδιο ένα σκαλοπάτι ή μια κακή ράμπα. Υπάρχουν τόσοι ανάπηροι. Όταν τη φτιάχνουν τη ράμπα, παίρνουν ένα χρυσή αμαξιδίου να προσπαθήσει να την ανέβει. Με κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, να το κάνανε από την αρχή, έτσι όπως θα έπρεπε, έτσι όπως ορίζει και ο νόμος, θα γλιτώναμε όλοι και χρόνο και χρήμα και απογοήτευση. Εντάξει, και ατυχήματα και ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και πραγματικά αυτό το εμπόδιο, δηλαδή δεν φτάνουν ας πούμε όλα τα υπόλοιπα εμπόδια που μπορεί να συναντάει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του, να του βάζεις και εσύ παραπάνω. Εμείς όταν είχαμε πάει για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης αμαίας στην Αθήνα, είχαμε αποφασίσει ότι θέλουμε να πάμε στην Ακρόπολη. Στο συγκεκριμένο ταξίδι ήμουν εγώ, η Ανθή, ο κολλητός μου και ο προπονητής μου. Και εγώ αποφάσισα ότι θα πάμε στην Ακρόπολη όπως θα πηγαίναμε πριν, χωρίς να ψάξουμε το που υπάρχει. Αποφασίσαμε να πάμε στην Ακρόπολη, ναι. Σήμερα θα πάμε σήμερα, ναι. Στην Ακρόπολη. Συνειδητοποίησαμε ότι το να πας στην Ακρόπολη, στην ουσία κανονικά όπως θα πήγαινες πριν, είναι αρκετά δύσκολο. Δηλαδή αν ήμουν εγώ μαζί, όχι αδύνατο, αν ήμουν εγώ μαζί με την Ανθή θα δυσκολευόμασταν. Εντάξει, έχοντας κάνει τώρα το βίντεο όμως, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αν το ξέραμε, τώρα που το ξέρουμε, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει στα εκδοτήρια π.χ. με ένα ταξί και θα γλιτώναμε πολύ ταλαιπωρία. Ναι, ναι. Αλλά ένας τουρίστας π.χ. δεν το ξέρει αυτό. Όχι. Δηλαδή θα ήταν πολύ σημαντικό και αυτό είναι που βλέπουμε επίσης ότι λείπει γενικά. Είναι το ότι κάποιες φορές δεν χρειάζεται να αλλάξεις κάτι, απλά να γράψεις κάτι. Δηλαδή στην επίσημη σελίδα της Ακρόπολης. Προτείνεται οι χρήστες αμαξιδίων να καταφθάνουν στα εκδοτήρια με όχημα, με κατάλαβες. Εκεί που ρωτήσαμε στα εκδοτήρια δεν μας είπαν ότι πάρτε ένα ταξί και πήγαινε πάνω. Ναι, μας λένε προς τα εκεί. Εν τω μεταξύ, εμείς είδαμε το αμαξίδιο, πήγαμε στο Ηρώδιο, ξανά πήγαμε πίσω. Είχαμε ξεκινήσει και κάναμε κάποια βιντεάκια για την προσβασιμότητα. Πήγαμε σε δύο μέρη στη Ρόδο. Το ένα βιντεάκι που πήγαμε στη Νέα Μαρίνα, υποδείξαμε ένα σημείο που δεν είχε ράμπα και σε πληροφορώ μετά από 3-4 μέρες η διεύθυνση έβαλε ράμπα. Μπορεί να μην ήταν πιο προσβάσιμη η ράμπα ή αλλά βάλανε ράμπα οι άνθρωποι. Δείξανε δηλαδή θέληση, δηλαδή ότι αυτό που κάναμε δεν το πήρανε λάθος, έτσι όπως ας πούμε. Ναι, πάρα πολύ έτσι, εμείς νιώσαμε απίστευτα ωραία. Θα σου πω και το άλλο, για την παλιά πόλη. Η παλιά πόλη έχει πόσες ζώδες, έχει 4. Λοιπόν, οι δύο δεν είναι προσβάσιμες, οι δύο δεν είναι προσβάσιμες. Σε αυτό το site του Δήμου, γιατί να μην πει η πύλη α, γ είναι προσβάσιμες και η πύλη β, δ δεν είναι. Γιατί όταν θα πας εσύ με το αμαξίδιο στην πρώτη είσοδο που έχει σκαλιά, θα πεις δεν μπορώ να μπω. Δεν το λέει πουθενά ότι για χρήστες αμαξιδίου πήγαινε στην είσοδο τάδε. Με κατάλαβες. Γιατί αν πας και μπεις μέσα, οκ, μπορεί να έχει το πλακόστρωτο και αυτά, αλλά μπορείς να τη γυρίσεις. Η λάθος νοοτροπία είναι ότι ο άλλος πιστεύει ότι για να κάνει κάτι προσβάσιμο πρέπει να ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά. Δεν είναι και μόνο αυτό. Δεν βλέπουν. Δεν υπάρχει τριβή με χρήση αμαξιδίου έξω. Όταν είμαστε σε μια γειτονιά, ωραία, βλέπεις έναν ανάπηρο και πηγαίνω έρχεται κάθε μέρα, πηγαίνω έρχεται. Εκεί πέρα ο επιχειρηματίας που τον βλέπει λέει, μήπως να κάνω μια ραμπίτσα για να μπαίνει το παιδί. Δηλαδή, πώς να το εξηγήσω, όταν υπάρχει τριβή ο κόσμος με τους ανάπηρους και βλέπουν τις δυσκολίες, εγώ πιστεύω θα βοηθήσει ο κόσμος. Και επίσης, αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά, αν πούμε ότι κάτι έχουμε καταφέρει με αυτό το κανάλι, έτσι, ή ας πούμε εμείς οι δύο, με αυτό που προσπαθούμε να δείξουμε σαν ζευγάρι, είναι ότι στην πλειοψηφία αυτών που μας παρακολουθούν πλέον τους νοιάζει. Δηλαδή πάνε σε ένα μαγαζί, ναι, και παρατηρούν και λένε δεν έχει ράμπα, δεν έχει τουαλέτα, δεν έχει αυτό. Και όσοι κάνουν παρέα μαζί μας, μπαίνουν στη διαδικασία αυτή. Ναι, αυτοί μετά θα το πούνε σε κάποιον άλλον. Και έτσι υπάρχει αυτή η εκπαίδευση που χρειάζεται. Και για αυτούς είναι πολύ πιο μεγάλο άγχος, δηλαδή να μας καλέσουν κάπου να πάμε, γιατί λένε θα είναι δηλαδή αυτό το νιώσαμε, πιστεύω, Στην αρχή και σε άγνωστα μέρη, γιατί ο άλλος όταν σε καλεί να πας κάπου δεν ξέρει αν είναι προσβάσιμο, ξεκινάει από εκεί. Και ο άλλος επειδή δεν έχει τριβή, δηλαδή τους λέμε ότι αν έχουμε ανέβει 20 σκαλιά και μας λένε αλήθεια. Δηλαδή, ναι, εμείς ανεβαίνουμε και 30 σκαλιά. Βλέπουν δηλαδή το ένα σκαλί και λένε μα πώς θα μπει ο Νίκος. Ή δεν έχει τουαλέτα, πώς θα κάνει τουαλέτα ο Νίκος.
αν ήταν σε ηλεκτρικό αμαξί, δεν θα μπορούσε να ανέβει. Ναι. Αλλά τώρα είμαστε και τυχεροί που είναι σε χειροκίνητο και μπορούμε, ας πούμε, να τον ανεβάσουμε πάνω. Είναι εξαρτάται τη βλάβη, ναι. Το κανάλι μας λέγεται Rolling Ever After with Nick and Anthy. Στο YouTube. Στο YouTube, ναι. Έχουμε και το Instagram και TikTok. Ε, καλά τα λέω, ναι. Λοιπόν, η έμπνευση του καναλιού ήταν μετά τον τέταρτο μήνα στο κέντρο αποκατάστασης, που ξαφνικά εγώ εκεί πέρα που είχα δει και άλλους σε αμαξίδια, εκεί καταλάβαινα σιγά σιγά το πώς είναι η κατάσταση, πού μπορώ να βρω, τι μπορεί να γίνει δηλαδή. Και ψάχναμε στο YouTube διάφορα κανάλια παρόμοια στο ίντερνετ, αλλά δεν βρίσκαμε την οξία φάση μετά το ατύχημα, δηλαδή βρίσκαμε τετραπληγίτικους μετά από 10 χρόνια, μετά από 15, μετά που πλέον είχαν περάσει το στάδιο της αποδοχής, είχαν περάσει το στάδιο της ότι είμαι αυτόνομος, είχαν περάσει πολλά στάδια. Και εμείς αποφασίσαμε... Και ο κοινός ήταν super duper και ναι. Ξαφνικά εσύ ήσουν χάλια και έλεγες πόσο χάλια είμαι εγώ. Και πώς θα γίνω εγώ έτσι, ξέρεις, δηλαδή... Βέβαια, η κάθε αναπηρία μπορεί να κάνει μέχρι κάποια πράγματα, δηλαδή εγώ όσο και να θέλω, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορώ να κάνω. Αλλά και τα πράγματα που δεν μπορεί να κάνεις, μαθαίνεις πώς μπορεί να σε βοηθήσουν να τα κάνεις. Mm. Ένας άλλος λόγος που το κάναμε ήταν και ο ψυχολογικός από τις οικογένειές μας, γιατί όλοι οι κλασικοί στην Ελλάδα π.χ. όλοι θα ρωτούσαν την οικογένειά μας πώς πάει ο Νίκος και θα ξαναπερπατήσει και όλες αυτές τις ερωτήσεις που με το κανάλι μας στο YouTube ήταν η μόνη εύκολη λύση να πούνε οι οικογένειές μας πήγαινε στο κανάλι στο YouTube και δες τι κάνει ο Νίκος. Ναι, δηλαδή ρωτούσαν τους γονείς μας τι κάνει ο Νίκος, α, δεν τα μάθες, έκανε κανάλι, πήγαινε δες το. Κατάλαβες, κάπως έτσι. Είπαμε να δείξουμε στο κανάλι μας μια χαρούμενη... Όχι χαρούμενη, μια ζωή όπως όλων των υπόλοιπων ζευγαριών. Ναι, απλά είναι διαφορετική. Με τα καλά μας και τα κακά μας, ναι. Με τα πάνω μας και τα κάτω μας. Δυστυχώς όταν ο άλλος σε βλέπει σε ένα μαξίδιο, νομίζει ότι η ζωή σου έχει τελειώσει, είσαι μονίμως λυπημένος, δεν σ' αρέσουν να κάνεις πράγματα όπως, δηλαδή όπως παλιά όταν περπατούσες. Στην ουσία η ζωή σου έχει αλλάξει. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι η ζωή μας σε σχέση με το πριν δεν έχει καμία σχέση. Επειδή λέμε από τη στιγμή που είμαστε το μοναδικό κανάλι στην Ελλάδα, θα μιλάμε και ελληνικά. Γιατί εμείς μιλούσαμε αγγλικά με την λογική το να μας δει περισσότερος κόσμος και να βοηθήσουμε περισσότερο κόσμο από τη στιγμή που το είχαμε λίγο με τη γλώσσα και μπορούσαμε να τα εξηγήσουμε και στα αγγλικά. Γιατί βασικά και στα αγγλικά τα μάθαμε, αφού ήμασταν στο εξωτερικό, κατάλαβες. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που υπάρχει το κανάλι, ακόμα πιο περήφανοι που το έχουμε κάνει εμείς. Και πραγματικά ευχόμαστε να μπορέσει να βοηθήσει έστω και λίγο κάποιον άνθρωπο που πραγματικά το έχει ανάγκη. Όχι ότι ευχόμαστε να βρεθεί κανείς στη δική μας τη θέση. Αλλά άμα συμβεί, τουλάχιστον να υπάρχει μια πλατφόρμα που θα μπορεί σε αυτά τα πρώτα στάδια της, αν θέλεις, λύθης. Ένας από τους στόχους αποκατάστασης είναι να ασχοληθείς με ένα άθλημα. Το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Και είχα ρωτήσει μια μέρα τι επιλογές έχω για αθλήματα. Μου είχαν πει πινκ-πονγκ, κολύμβηση, μπότσια. Ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα, οπότε ήθελα να συνδυάσω τον αθλητισμό με τη θεραπεία μου μαζί. Όταν είσαι στο κέντρο αποκατάστασης, έχεις ένα πρόγραμμα που σου έχει θέσει το κέντρο αποκατάστασης. Πας φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία. Με τις 3 ώρα δηλαδή έχεις πολλές δραστηριότητες να κάνεις. Όμως όταν βγεις από ένα κέντρο αποκατάστασης και έχεις επιστρέψει πίσω στη ζωή σε εισαγωγικά. Δεν έχεις αυτή την πολυτέλεια και πρέπει να βρεις καινούριους τρόπους που μπορείς να συντηρήσεις το σώμα σου. Οπότε η κολύμβηση με κέρδισε γιατί ήταν 2-1 και σύμφερνε. Δηλαδή και ήταν να και θεραπεία. Και στη Ρόδο. Ήταν και θεραπεία, αλλά ήταν και αθλητισμός. Επειδή όλοι λέγανε ότι το νερό είναι θεραπευτικό και είναι θεραπευτικό, υπήρχαν κάποια διαδικασία που πήγαινα σε θεραπευτική πισίνα στη Ρόδο. Αλλά όλο αυτό μου ήταν πάρα πολύ ψυχοφθόρο ψυχολογικά, γιατί πάλι λέω εκεί που έκανα βήματα μπροστά, πάλι πάω πίσω. Δηλαδή φεύγουμε ξαφνικά από τον περπατό που εκεί ξαφνικά βλέπω τον Άλεξ ταξιλδάρι, να έχει ασχοληθεί με την κολύμβηση, να έχει παραολυμπιακό μετάλλιο και να μπαίνει μέσα στην πισίνα με βουτιά, αυτόνομα να είναι μέσα και έπαθα την πλάκα μου. Και από εκεί ξεκίνησε το ερέθινο δηλαδή από τον Άλεξ. Και λέω εγώ όταν θα πάω πίσω, η καθημερινότητά μου που θα είναι όπως πριν, απλά θα εντάξω στο πρόγραμμά μου, αντί
όπως όλοι οι άνθρωποι πάνε και κάνουν την κολύμβησή τους μια ώρα ή πάνε και κάνουν. Αφιερώνουν μια ώρα για τον εαυτό τους, πάνε γυμναστήριο. Εγώ θα το δω σαν άθλημα και ένας λόγος π.χ. που το βλέπω και για πρωταθλητισμό και για τους παρολυμπιακούς είναι γιατί όλοι, δηλαδή ένα όνειρο που έχει ο καθένας είναι να πάει σε ένα Ολυμπιακό ή Παραολυμπιακό μετάλλιο. Όπου αυτό στην προηγούμενη ζωή δεν θα το είχα. Οπότε σε αυτή τη ζωή δηλαδή που είμαστε αυτή τη στιγμή είναι ένα θετικό στοιχείο. Θέλω να πάω στους Παραολυμπιακούς και αν θέλει να είναι στο. Με τα πανό. Με τα, όχι με το πανό. Να υπάρχει εκεί στο βάθος μια ξαφιά που να σφυρίζει την τρελή. Ήμασταν, πήγαμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης τον Ιούλιο. Πρώτη φορά σε διοργάνωση ουσιαστικά. Ακόμα και εκεί πέρα, εγώ δηλαδή με έπιασε ένα καινούριο συνέστημα. Mm. Γιατί ξαφνικά βλέπεις όλους αυτούς τους αθλητές που έχουν αναπηρίες. Και διαφορετικές από τις δικές σου δηλαδή. Και εκεί βλέπεις διαφορετικά πράγματα. Και ανοίγουν πάλι οι οριζοντές σου και καταλαβαίνεις πολλά παραπάνω ακόμα. Δηλαδή, και φυσικά εντάξει, πόσο μεγαλύτερη τιμή, δηλαδή τι βάθρο ήταν αυτό τέλος πάντων. Με τον Καρυπίδη πρώτο, τον Νίκο δεύτερο και τον Άλεξ τρίτο, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρχε πιο epic βάθρο. Είναι όλοι στον ίδιο σύλλογο, στον Ηρώδικο. Δηλαδή βάθρο Ηρώδικος full. Είτε και το καρχαριάκι.